σε Πρέβελη για διάσωση μαζί και τον Κόσκο στη βοήθεια. Να βρούμε τον άνθρωπο. Αξέχαστες θα μείνουν οι φετινές διακοπές στην παραλία του Πρέβελη για ένα 45χρονο Γερμανό τουρίστα, ο οποίος πέρα από το ότι κινδύνεψε να χάσει τη ζωή του στη μανιασμένη θάλασσα κάνοντας σέρφινγκ, καλείται να πληρώσει τώρα και ένα τσουκτερό πρόστιμο που αγγίζει τις 2.000 ευρώ, καθώς κινητοποιήθηκε ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός για τη διάσωσή του. Όπως αποτυπώνεται και στο ερασιτεχνικό βίντεο που εξασφάλισε η Κρήτη TV, ο Γερμανός τουρίστας στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του, μιας και η γιγαντιαία επιχείρηση που στήθηκε για τον εντοπισμό του διήρκησε περίπου 2 ώρες, με αποτέλεσμα πέρα από το πρόστιμο που του επιβλήθηκε να γλιτώσει τον καταλογισμό της δαπάνης για την επιχείρηση διάσωσης, που αν είχε μεγαλύτερη διάρκεια θα του κόστιζε πολλές περισσότερες χιλιάδες ευρώ. Παρατηρήσαμε ότι ήταν σε κατάσταση σοκ και οι δύο. Τα είχαν χαμένα, δεν ήξεραν πού βρισκόντουσαν πραγματικά. Ήταν σαν να υπάρχουν σαν ένα ζωντανή νεκροί άνθρωποι. Εν τέλει, καταφέραμε να φτάσουμε στη στεριά όλοι μαζί. Ο 45χρονο σέρφερ, αυτό που έκανε και το οποίο θα πληρώσει ακριβά, ήταν να ψηφίσει το απαγορευτικό που ήταν σε ισχύ την ημέρα εκείνη και κόντρα στα 10 μποφόρ ανέμων που έπνεαν, ρίχτηκε στη θάλασσα, με συνέπεια πολύ σύντομα να παρασυρθεί από τα ρεύματα και τα μανιασμένα κύματα. Ενημερωθήκαμε κατά τις 1,5 ώρα από τον ναυαγωστό της περιοχής ότι κάποιος τουρίστας είχε παρασυρθεί, με αποτέλεσμα άμεσα εγώ με τον αδερφό μου να κινητοποιηθούμε με το jet ski και να πάμε στην περιοχή όπου αρχίσαμε να ψάχνουμε τον άνθρωπο. Από την πρώτη στιγμή, πέρα από το σκάφος του λιμενικού σώματος από την Αγία Γαλήνη αλλά και τους λιμενικούς από την περιοχή και το Ρέθυμνο, στη μάχη για τον εντοπισμό του ρίχτηκαν και δεκάδες ιδιώτες, οι οποίοι με κίνδυνο της δικής του ζωής έσπευσαν να βοηθήσουν. Ο άνθρωπος μας ευχαρίστησε με το που βγήκαμε στη στεριά προσωπικά έναν όλους και ήταν πάρα πολύ ευγνώμων που σώθηκε η ζωή του. Σίγουρα θα του γίνει αυτό ένα αξέχαστο μάθημα αυτές οι διακοπές οι φετινές στην Κρήτη. Θα ήθελα να τονίσω την προσοχή ιδιαίτερα σε όσους επισκέπτονται το Νότιο Ρέθυμνο, ιδιαίτερως όταν επικρατούν αυτά τα άσχημα καιρικά φαινόμενα με τους βοριάδες, οι οποίοι πνέουν εδώ, και θα συνιστούσα πάντοτε να συμβουλεύονται τους ναυαγοσώστες. Γενικά πάντως αντίστοιχο πρόστιμο και ίσως και κάτι παραπάνω θα πληρώνουν όλοι όσοι αγνοούν τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί απαγόρευσης διενέργειας θαλασσίων σπόρων όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, ενώ στην περίπτωση του Γερμανού τουρίστα τα 2.000 ευρώ βεβαιώθηκαν ήδη στο αφημί του και πλέον με την επιστροφή του στην πατρίδα του θα βάλει το χέρι στην τσέπη για να ξεπληρώσει το ελληνικό δημόσιο λόγω της απερισκεψίας του. Θυμίζουμε ότι σε ανάλογο περιστατικό που σημειώθηκε πέρυσι στους Καλούς Λιμένες, ο υπαίτιος κλήθηκε να πληρώσει πέρα από το πρόστιμο και επιπλέον περίπου 40.000 ευρώ που του καταλογίστηκαν για την όλη επιχείρηση που στήθηκε για τον εντοπισμό του.